καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Μετά από αρκετό καιρό, να υποθέσω ότι μόλις τρίβει το πούλμαν και μπαίνει στην παραλιακή για να έρθει σε αυτό το γήπεδο που πέρασες σπουδαίες στιγμές, 7 χρόνια σαν assistant και σαν head coach του Ολυμπιακού, στέφκες πρωταθλητής Ελλάδας σε αυτό το γήπεδο και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και πέρσι έκανες τη μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας της Μακάμπη σε αυτό το γήπεδο, έτσι, ναι. Ποιο είναι το συνέστημα όταν μπαίνεις εδώ? Σίγουρα έρχονται στο μυαλό πολλές ευχάριστες στιγμές. Η ιστορία η δική μου εδώ στον Ολυμπιακό έχει πιο πολλές καλές στιγμές από άσχημες. Σίγουρα θυμάσαι και τις άσχημες, γιατί μαθαίνεις από αυτές. Νομίζω όμως ότι το πρόσημο είναι θετικό, στα αποτελέσματα εννοώ, γιατί τα αισθήματα είναι πάντα βαθιά, χαραγμένα και δεν θα φύγουν ποτέ μέσα από την καρδιά μου. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ωστόσο, πόσο είναι εφικτό να μιλάμε αμιγώς για μπάσκετ όταν η κατάσταση με την πανδημία έχει ξεφύγει σε ολόκληρο τον κόσμο και γίνεται και χειρότερη το τελευταίο διάστημα στο Ισραήλ με χιλιάδες κρούσματα ημερησίως? Πώς τη βιώνετε αυτή την κατάσταση? Ναι, είναι μια κατάσταση που εμείς προσπαθούμε να αφοσιωθούμε στη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο, στο καθαρά μπασκετικό σκέλος για το πρωτάθλημα, αλλά απ' την άλλη, στην άκρη του μυαλού μας είμαστε πολύ προσεκτικοί με την πανδημία. Προσπαθούμε την ομάδα να την αποκόψουμε από κάθε πιθανό ρίσκο στο οποίο θα είναι εκτεθειμένη. Δεν βγαίνουμε καθόλου από το σπίτι, δηλαδή μένουμε στο σπίτι και βγαίνουμε μόνο για να έρθουμε στην προπόνηση και στους αγώνες. Αυτό ισχύει και για τους παίκτες και για εμάς όλους το staff. Προσπαθούμε δηλαδή να μείνουμε σαν ένα group το οποίο είναι απομονωμένο από την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι δύσκολο, είναι ψυχολογικά δύσκολο και για τους παίκτες, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να πάνε ούτε ένα περίπατο να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό, να πάνε να πιούν ένα καφέ, να φάνε κάπου σε ένα εστιατόριο ήσυχα και έξω, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει αυτό. Οπομένως είναι λίγο ζορισμένα τα πράγματα. Όσον αφορά την Ευρωλίγκα, με τα διαφορετικά πρωτόκολλα, τα ταξίδια, τα συνεχόμενα τεστ, γενικώς τους περιορισμούς, πόσο δύσκολη είναι γενικώς η προετοιμασία και η προσαρμογή της ομάδας στα νέα δεδομένα? Είναι πολύ δύσκολη η προετοιμασία. Για παράδειγμα, παίξαμε με την ΤΖΣΚΑ στη Ρωσία και κάναμε μια μισή ώρα να περάσουμε τον υγειονομικό έλεγχο. Μόνο τον υγειονομικό, όχι τον έλεγχο διαβατηρίων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικά πρωτόκολλα. Δεν είδα εγώ ότι υπάρχει μια, να το πω, ευελιξία στις ομάδες της Ευρωλίγκας. Στην Ελλάδα υπήρχε αυτό. Είχαμε έρθει με τη λίστα. Μας περίμεναν εκεί στο αεροδρόμιο με τα πρωτόκολλα, είχαμε τα χαρτιά μας, τα απαραίτητα, περάσαμε σε 20 λεπτά, ένα τέταρτο. Στη Ρωσία κάναμε μια μισή ώρα, άρα υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες ανά χώρα. Νομίζω ότι θα υπάρχουν δυσκολίες φέτος, θα υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες δεν θα τις έχουμε αντιμετωπίσει ξανά. Πρέπει να είμαστε ανεκτικοί, υπομονητικοί και να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, ανεπηρέαστα. Είδαμε ήδη ότι επηρεάζονται αρκετές ομάδες και με τα κρούσματα και με τον κανονισμό του 20-0 και με τα άδεια γήπεδα, όχι παντού. Παραδείγματος χάρη, η Ζαλγκύρης είχε πάρα πολύ κόσμο χθες με την Εφές Πίλσεν. Η Μακάμπι πλήττεται από αυτή την ιστορία γιατί είναι μια ομάδα που βασίζει πάρα πολύ στον κόσμο της. Γενικώς πώς εμείς λόγω κόσμου πληττόμεθα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι δεν έχουμε τον κόσμο στο γήπεδο που η Μενόρα είναι μια δυνατή έδρα. Απ' την άλλη δεν έχουμε και τα εισιτήρια διαρκείας και γι' αυτό έχει πέσει το budget 50%. Αυτό αμέσως δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα και αγωνιστικά. Έχουμε την ομάδα μας, έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες, προσπαθούμε να παίξουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ακόμα είχαμε το μειονέκτημα ότι ξεκινήσαμε 1η Σεπτεμβρίου πιο αργά από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας, γιατί παίζαμε μέχρι 31 Ιουλίου στο Ισραηλινό πρωτάθλημα. Εντάξει, το πρωτάθλημα πλέον έτσι όπως έχει γίνει έχει πολλές παγίδες λόγω κορονοϊού και πολλά συμβάντα τα οποία δεν μπορείς να προβλέψεις. Μολύνονται 2-3 παίκτες, αλλάζουν οι ρόλοι, η χημεία, μολύνονται παραπάνω, δεν έχεις να κατεβάσεις. Πιστεύω θα αλλάξει το 0-20 γιατί δεν δείχνει την αντικειμενικότητα του πρωταθλήματος. Πρέπει να κρατήσουμε το πρωτάθλημα όσο πιο αντικειμενικό γίνεται. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρωτάθλημα επί ίσης όρης, χωρίς να ευθύνεται βέβαια η Ευρωλίγκα γι' αυτό, αλλά όταν μια πανδημία δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις κυβερνήσεις,
πώς είναι δυνατόν να ελεγχθεί από μια οργάνωση αθλητική. Βλέπουμε και μια τελείως διαφορετική Μακάμπι φέτος. Κάνατε μια προσπάθεια να κρατήσετε το βασικό κορμό. Βέβαια, έχετε κάποια σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Έφυγε ο Αύντια, που ήταν ένας παίκτης ο οποίος σας βοήθησε πολύ στην περσινή σεζόν. Και βλέπουμε για πρώτη φορά και ένα ρόστερ με δύο 7-footers. Κάτι το οποίο γενικώς δεν το βλέπουμε συχνά στο σύγχρονο μπάσκετ και από τους προπονητές. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό γενικά όταν μπήκαμε στην αγορά υπήρχαν πολύ λίγες περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα, γιατί όπως προανέφερα πριν, τελειώσαμε 31 Ιουλίου. Οι πιο πολλοί παίκτες Ιούνιο και Ιούλιο είχαν κλείσει κάπου, ειδικά για τις ομάδες που είχαν σταματήσει από τον Μάρτιο. Οπότε είχαν ξεκινήσει την διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως χτίσαμε την ομάδα με τα δεδομένα και τις συνθήκες που υπήρχαν, έχουμε ένα ικανό ρόστερ για να πετύχει. Ο Ολυμπιακός τελείως διαφορετικός σε σχέση με πέρσι, και αν η προσθήκη του Σλούκα θυμίζει λίγο και τον Ολυμπιακό του Σφαιρόπουλου. Δεν θέλω να δίνουμε τέτοιες ταυτότητες. Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός ανεξαρτήτου Σφαιρόπουλου ή οποιοδήποτε άλλου. Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος του Ολυμπιακού έχει κρατήσει την εμπειρία και το know-how από τον κορμό τον ελληνικό, και με την προσθήκη του Σλούκα έχει ενισχύσει αυτό το κομμάτι της. Και το κυριότερο, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι έχει προσθέσει αθλητικότητα και στην περιφέρεια και στη γραμμή των ψηλών, το οποίο το πάντρεμα αυτών των δύο κάνει την ομάδα ιδιαίτερα αξιόμαχη. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πριν σε αφήσουμε να ξεκινήσεις και την προπόνηση. Ναι, ευχαριστώ. Γενικότερα, επειδή τα τελευταία 3 χρόνια οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχαν παλιότερα και είχαμε συνηθίσει γενικώς εμείς, εσύ ως ένας Έλληνας μπασκετάνθρωπος που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, στο υψηλό επίπεδο, πώς βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση και ποιοι είναι οι λόγοι κατά την άποψή σου που συμβαίνει αυτό? Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ένα κομμάτι που εγώ, επειδή ξέρετε ότι δίνω μεγάλη έμφαση στο ελληνικό στοιχείο, όπως δίνω τώρα στο στοιχείο των Ισραηλινών παικτών που είμαι σε Ισραηλινή ομάδα, νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει τις ευκαιρίες στα νέα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να προχωρήσουν. Δηλαδή η νέα γενιά των Ελλήνων παικτών δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη να παίξει στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν τους δώσαμε εμείς το δικαίωμα. Άρα δεν υπάρχει από κάτω μια συνέχεια στα μεγάλα Ελληνόπουλα που σταδιοδρομήσανε και σταδιοδρομούν ακόμα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι και ο Παναθηναϊκός και εν μέρει ο Ολυμπιακός πρέπει να σκεφτούν την επόμενη μέρα, να κάνουν υπομονή. Ξέρω ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει και τον Ολυμπιακό στα Final Four και τον Παναθηναϊκό στα Final Four. Όμως πρέπει να γίνει δουλειά με υπομονή, να χτιστούν οι ομάδες σιγά σιγά από την αρχή, βήμα-βήμα, και κάθε χρόνο να κερδίζεις και κάτι ακόμα, μέχρι να φτάσει το επίπεδο η ομάδα να γίνει και πάλι μια ομάδα για το Final Four.